υπάρχει λόγος προβληματισμού μετά από αυτό το φιλικό ή είναι απλά ένα φιλικό προβληματισμό? Το τελευταίο φιλικό μας πριν το πρώτο επίσημο. Προβληματισμό στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα. Και να κερδίζουμε το παιχνίδι, πάντα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και κάτι καλύτερο. Να βγάζουμε συμπεράσματα μετά από το κάθε παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτά που δεν μας αρέσουν. Να κρατήσουμε αυτά που ήταν καλά και έτσι θα κάνουμε και μετά από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ακόμα 5-6 μέρες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και τα πράγματα σίγουρα ότι μπορεί να είναι και καλύτερα, μπορεί να είναι και χειρότερα. Εμείς δουλεύουμε σκληρά και η τέλεση υπάρχει, αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι πιστεύουμε ότι μέχρι την Τρίτη θα είμαστε καλά. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα είναι μέσα για τους παίκτες περισσότερο. Μιλάμε και θα μιλήσουμε και αύριο, θα κάνουμε ανάλυση του παιχνιδιού και θα πω στους ίδιους αυτά τα πράγματα που μου αρέσανε και αυτά βέβαια που πρέπει να διορθώσουμε. Κότσι, είδαμε τον Κάνια να παίζει έστω και για 10 λεπτά, τον Τρίγκιτς ένα μισό ή ένα ημίχρονο περίπου. Έγινε την αίσθηση ότι για το δεύτερο παιχνίδι θα μπορούν να προετοιμαστούν, αν κρίνετε εσείς ότι είναι απαραίτητο να παίξουν? Να το κάνεις είναι δύσκολο να προλάβει να παίξει το πρώτο παιχνίδι. Για το δεύτερο υπάρχουν ελπίδες και πιθανότητες να είναι έτοιμος. Ναι. Έχουμε μέχρι το δεύτερο παιχνίδι σχεδόν 2 εβδομάδες, λίγο λιγότερα. Τότε πιστεύουμε όλοι ότι μέχρι το δεύτερο παιχνίδι θα πάρει και αυτά τα φυσικά πράγματα που χρειάζεται, γιατί έχει αργήσει να έρθει. Και για πόσο είναι έτοιμος, αυτό θα δούμε. Για τον Βόρκιτς προχωράει και ο ίδιος, μαθαίνει την ομάδα, μαθαίνει αυτά που θέλουμε από τον ίδιο και τα δούμε. Έχετε ολοκληρωμένη άποψη πλέον για τον Άγιαξ και διαφοροποιήθηκε από εκείνη που είχατε όταν μάθαμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης? Σίγουρα ότι έχω πιο ολοκληρωμένη άποψη, γιατί είδαμε και τα δύο παιχνίδια που παίξανε. Μία ομάδα οποία παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, οποία έτσι παίζουν πάντα και στο παρελθόν και στο μέλλον έχουν τέτοια φιλοσοφία. Σίγουρα ότι πολλούς νέους παίκτες ποιοτικούς έχουν, αλλά και εμείς το ίδιο. Θα παλέψουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι. Περιμένετε μεταγραφή, γιατί ακούγονται πολλά για τον Βαρέλα, για συζητήσεις που γίνονται? Αυτά θα φανούν. Έχουμε μέρες μπροστά μας και θα δούμε.